Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυτό το στάδιο να περάσουμε στο μεγάλο στοίχημα, όπως λένε κάποιοι, για την Ελλάδα, που είναι η επόμενη περίοδος. Η οικονομία της φιλοξενίας, ένας όρος που άλλωστε είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον επόμενο μιλητή μας, τον Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών και Διευθύνοντα Σύμβουλο των Aldemar Resorts, κύριο Αλέξανδρο Αγγελόπουλο. Κύριε Αγγελόπουλο, λόγος σε εσάς. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Συγχαρητήρια για την εξαιρετική πρωτοβουλία. Είναι ένας χρονικός ορίζοντας, στον οποίο δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση το χρονικό σημείο στο οποίο γίνεται αυτή η συζήτηση θα αποτελέσει ένα προβληματισμό με κορύφωση, αν θέλετε να το πιστέψετε, μεταξύ Οκτώβρη και Γενάρη, Οκτώβρη και Φλεβάρη. Η δική μου εκτίμηση θα τη συνοψίσω μάλλον σε 7 σημεία. Καταρχήν να ξεκινήσω λέγοντας ότι το 37% της απασχόλησης αυτής της χώρας έμεσα και άμεσα εξαρτάται από αυτό το μοντέλο που ονομάζουμε τουρισμό. Για λόγους ευρύτητας και κατανόησης του μεγέθους θα το ονομάσουμε οικονομία της φιλοξενίας. Η οικονομία της φιλοξενίας δεν περιλαμβάνει μόνο τα ξενοδοχεία, τα τουριστικά γραφεία, τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά περιλαμβάνει ακόμα και την οικοδομή, τη μεταποίηση, το πρωτογενή τομέα, το εμπόριο, την εστίαση και ούκο λίγα άλλα. Αυτό το κομμάτι λοιπόν έχει ένα 37% συμμετοχή στην απασχόληση της χώρας. Το νούμερο είναι εξαιρετικά υψηλό και είναι αυτό που επηρεάζεται αυτή τη στιγμή. Στο ΔΕΑΕΠ υπολογίζουμε ότι περίπου το 1 τέταρτο του ΑΕΠ σήμερα στηρίζεται πάνω στο μοντέλο αυτό και έχουμε να λέμε λοιπόν ότι στην περίπτωση που, και εδώ έχετε το σημείο νούμερο 2, δεν έχουμε τουριστική σεζόν. Και δυστυχώς είναι ένα πάρα πολύ υπαρκτό σενάριο. Σε κάθε περίπτωση ήδη έχουμε ενδείξεις ότι δεν θα το έχουμε πριν από τον Ιούλιο. Αλλά ας αφήσουμε το χρόνο να κάνει τη δουλειά του και ας κάνουμε εμείς τη δική μας. Στην περίπτωση λοιπόν που δεν έχουμε τουρισμό, μιλάμε για μία πληγή που και εγώ πιστεύω, όπως είπε και ο κ. Ευθυμίου νωρίτερα, ότι θα ξεπεράσει κατά πολύ το 3,5% της απώλειας του ΑΕΠ που συζητάγαμε νωρίτερα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να έχουμε δυνάμεις και να έχουμε και μηχανισμούς για αυτό που θέλω να πω ως σημείο νούμερο 3, ένα νέο συμβόλαιο κοινωνικής φύσης με την κοινωνία, με τον εργαζόμενο, με την πολιτεία και τις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει κάποιος ή κάποιο μέρος αυτής της οικονομίας που να μην πλήττεται από το γεγονός, από την προσπάθεια του να δημιουργήσουμε αυτό το προϊόν φιλοξενίας. Και αν θέλετε, η ανασφάλεια που έχω εγώ αυτή τη στιγμή, και δεν είμαι εγώ, μιλάω για τον κλάδο τον δικό μας, είναι ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η βάση αυτής της, αν θέλετε, όχι αυθαίρετης, αλλά αρκετά απεσιόδοξης νότας, είναι και το 4ο μου σημείο. Είμαστε ένας εξαγωγικός τομέας της χώρας. Στηριζόμαστε αποκλειστικά, και το λέω το αποκλειστικά γιατί το εγχώριο εμπόριο, το εγχώριο τουριστικό προϊόν στηρίζεται στο ότι όλα δουλεύουν και άρα μπορεί ο κόσμος να κάνει διακοπές. Αλλά ο κύριος όγκος μας είναι ξένοι που έρχονται στη χώρα. Όντας ένας εξαγωγικός κλάδος, αυτό που ζητάμε είναι καταρχήν να έρθει ο κόσμος. Με τις αεροπορικές εταιρείες να έχουν κάνει παύση εργασιών, να έχουν καθυλωθεί τα αεροπλάνα, με τους tour operator να έχουν δηλώσει ότι τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Ιουνίου αρκετοί από αυτούς δεν πρόκειται να κάνουν πρόγραμμα, με, ακόμα χειρότερο, τα εισοδήματα να πλήττονται σε παγκόσμιο επίπεδο και να βάλουμε το ευρωπαϊκό που μας αγγίζει περισσότερο. Έχουμε ανθρώπους που δεν έχουν λεφτά να ταξιδέψουν, αεροπλάνα δεν υπάρχουν για να ταξιδέψουν και άρα έχουμε ένα θυγμένο συνολικά προϊόν φιλοξενίας, το οποίο όπως έρχεται σε εμάς, έρχεται στη χώρα μας, στη συνέχεια θα θίξει με τη σειρά του όλη την αλυσίδα αυτή που συνθέτει το προϊόν φιλοξενίας. Σημείο νούμερο 5, ίσως εδώ θα έπρεπε να κάνουμε μια μικρή αναφορά στην κυρία Κοπά που είπε πάρα πολύ εύστοχα, εάν η Ευρώπη δεν αλλάξει, τότε το 11% του ΑΕΠ της Ευρώπης που είναι πάνω στο τουριστικό μοντέλο είναι όλο στον αέρα. Να μην ξεχνάμε ότι όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά όλες οι χώρες του Νότου, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Γαλλία, τη βάζω στις χώρες του Νότου, ναι, θίγονται ευθέως από την αδυναμία του να υπάρξει αυτό το προϊόν που ονομάζουμε τουριστικό προϊόν ή προϊόν φιλοξενίας. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, η Ισπανία έριξε 100 δισεκατομμύρια για να στηρίξει το τουριστικό της προϊόν που λέγεται τουρισμός, που λέγεται ξενοδοχεία,
το κομμάτι δηλαδή που έχει να κάνει με την ξενοδοχεία. Η Γερμανία έχει δείξει τα λεφτά που πρέπει να ρίξει στο κομμάτι της φιλοξενίας το δικό της. Η Γαλλία το έχει κάνει. Εμείς είμαστε σε μια διαδρομή που σαφέστατα είναι περισσότερο επώδυνη. Είπε ο κύριος Βέτας πολύ σωστά ότι εμείς ερχόμαστε από μια πολύ δύσκολη διαδρομή. Άρα έχουμε και πολύ πιο δύσκολο δρόμο να διανύσουμε. Πλην όμως, χωρίς αυτό το προϊόν της φιλοξενίας, η Ελλάδα δεν έχει δείξει ότι έχει σε μεγέθη τουλάχιστον κάτι αντίστοιχο για να ανταπεξέλθει στις δύσκολες περιόδους που έρχονται. Η παραγωγή, η βιομηχανία, οι τεχνητές τεχνολογίες είναι πράγματι προϊόντα που μπορεί να παρέχει η Ελλάδα, αλλά όχι σε τέτοιο πλήθος και σε τέτοιο μέγεθος που να μπορούμε να μιλάμε με ασφάλεια για την επόμενη μέρα. Φοβάμαι λοιπόν ότι αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο με την Ευρώπη πλέον πρέπει να αλλάξει, πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό, πρέπει να πούμε κάποιο άλλο αφήγημα. Δεν αρκεί η Γερμανία, η Φιλανδία ή η Ολλανδία, που τη χάνει να είναι και η δεύτερη μου πατρίδα, αλλά δυστυχώς ζω σε αυτήν, να τραβάνε και να κρατάνε όλη την Ευρώπη πίσω. Δεν γίνεται. Θα είναι κάτι που πιστεύω ότι μέχρι το φθινόπωρο θα το ακούσουμε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και όπως είπε η κ. Κοπά, θα έχουμε πάρα πολλά επεισόδια σε αυτό το σενάριο. Επόμενο σημείο και προτελευταίο σημείο. Καλώς ή κακώς, μπορούμε να βγαίνουμε να λέμε ότι η Ελλάδα αντέδρασε πρώτη, ότι η Ελλάδα κινήθηκε καλύτερα, ότι η Ελλάδα κινήθηκε πιο έξυπνα στην απειλή αυτή που έχει γεννηθεί. Την ίδια ώρα όμως έχει να αντιμετωπίσει και την οικονομική πρόκληση. Όταν θα ξεπεράσουμε ή τέλος πάντων θα βρούμε τον τρόπο να διαχειριστούμε την κρίση υγείας, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε την οικονομική κρίση που θα φέρει πλήστα άλλα προβλήματα, μεταξύ αυτών ενδεχόμενη αδυναμία του κόσμου να ζήσει, να τραφεί, να μπορέσει να συμπεριφερθεί φυσιολογικά. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν έρχεται πάλι το τουριστικό μοντέλο, το οποίο έχει μια διασπορά σε όλη την Ελλάδα τόσο μεγάλη, που οφείλουμε να το προστατεύσουμε, γιατί μέσω αυτού προστατεύουμε την οικονομία που βρίσκεται κυρίως στις παράκτιες περιοχές, αλλά και στις αστικές περιοχές της Ελλάδας. Έχουμε το παράδειγμα περί φεριαρχών που λένε ότι το 80-85% της οικονομίας των νησιών τους εξαρτάται από αυτό το μοντέλο. Άρα μιλάμε για δραστηριότητες, τις οποίες πρέπει να συντηρήσει ο τουρισμός όπως τον έχουμε μάθει. Άρα είναι μια αλυσίδα. Πρέπει να αντιληφθούμε την αλυσίδα για να δουλέψει η αλυσίδα. Προφανές και δεν τίθεται θέμα να πλουτίσει κανείς, τίθεται θέμα να συντηρηθεί για να μπορέσει να φτάσει μέχρι το 2021 με μία ασφάλεια και να μπορέσουμε να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος το 2021. Κάτι για το οποίο έχω μια αρκετή αισιοδοξία και σίγουρος θα έλεγα μπορώ να είμαι ότι δεν θα είναι έτσι τα πράγματα όπως είναι φέτος. Όσο σίγουρος μπορεί να είναι κανείς ότι δεν θα εμφανιστεί κάτι άλλο. Τελευταίο λοιπόν και σημαντικό σημείο για να κλείσω την παρέμβασή μου. Η Ελλάδα, και γι' αυτό και χρησιμοποιώ συχνά τον όρο οικονομία της φιλοξενίας, είναι μια πολύ συνδεδεμένη οικονομία. Ο ένας εξαρτάται από τη δραστηριότητα του άλλου. Η εργασία εξαρτάται από τις επιλογές των επιχειρηματιών. Οι επιχειρηματίες εξαρτώνται από τις πολιτικές που διαμορφώνουν το πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργήσουν. Θα μου πείτε, είναι μόνο η Ελλάδα, προφανώς όχι. Αλλά μιλώντας για τη δική μας τη χώρα, αυτό που απαιτείται και χρειάζεται σήμερα πιο πολύ από οτιδήποτε είναι ένα συμβόλαιο κοινωνικό για να μπορέσουμε να βρούμε τις νέες ισορροπίες. Νέες ισορροπίες τις οποίες ο επιχειρηματίας, το κράτος και ο εργαζόμενος θα βρουν το νέο status, το νέο modus operandi, γιατί κακά τα ψέματα, ό,τι ξέραμε θα πρέπει να ξεχαστεί. Κρατήστε αυτό που θα σας πω από το Φλεβάρι και μετά θα δούμε την κορύφωση. Και από το Φλεβάρι, συγγνώμη, από τον Οκτώβρη και μετά θα δούμε την κορύφωση και όχι ακόμα. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Αγγελόπουλο, σας ευχαριστούμε πολύ. Κρατάω περισσότερο την αισιόδοξη νότα ότι κάπως θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε και να ξαναγίνουμε φυσιολογικοί. Τι θα σημαίνει φυσιολογική